αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Αδερφοί μου, σήμερα δεν ομιλούμε από την Ευαγγελική Περικοπή, αλλά από το Δοξαστικό των Αγίων Πατέρων. Οι Άγιοι Πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι μας εδογμάτισαν, λέγει, με πίστη. Μας έδωσαν τα δόγματα της Εκκλησίας και αυτούς τους λέγει αστέρας πολύφωτους του νοητού στερεώματος. Υπάρχουν δύο μέρη όπου υπάρχουν αστέρες, ο ουρανός και η γη. Στον ουρανό υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ομολόγησαν τον Θεό αληθινόν. Στον ουρανό υπάρχουν εκείνα τα φώτα, λέγει, τα πολύφωτα, τα οποία φέγγουν στο στερέωμα του ουρανού, του νοητού στερεώματος. Είναι εκείνοι οι οποίοι έγραψαν τα ονόματά τους στην Βασιλεία των Ουρανών και υπάρχουν στους αιώνας των αιώνων. Είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τον Θεό ως εστί, διότι όμοιοι αυτό λέγει εσώμεθα. Βλέπουν τον Θεό όπως είναι και είναι όμοιοι με τον Θεό. Φως ο Θεός, φως και οι πατέρες οι οποίοι ομολόγησαν τον Θεό στον κόσμο τούτο. Ο Θεία παρεμβολή Θεηγόρη, ο πλήτε, παρατάξεως Κυρίου. Αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Θα φύγουμε από το νοητό στερεώμα για να έρθουμε στο στερεώμα της γης. Εκεί στον ουρανό υπάρχουν αστέρες πολύφωτοι. Εδώ στο στερεώμα της γης υπάρχουν αστέρες πολύ σκότοι, που σκοτίζουν. Θέλετε παραδείγματα? Το πρώτο παράδειγμα είναι από εκείνο το έθνος που ονομάζεται Αμερική. Εκεί υπάρχει εκείνο το Hollywood, το οποίο έχει αστέρες, λέγει. Αστέρες οι οποίοι οδηγούν τον κόσμο στην απώλεια. Αστέρες γεμάτοι σκότος. Και τελευταίος αυτός ο οποίος κυβερνά την Αμερική έδωκε επισήμως νόμων να παντρεύονται οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Δηλαδή άρχισε Νέα Σόδομα και Γόμορα. Και στέλνει ο Θεός σε αυτό το έθνος σήμερον ανεμοστροβίλους που καταστρέφουν τα πάντα. Στέλνει σεισμούς, στέλνει πυρκαγιές, στέλνει κακίες ασθένειες. Και φεύγουμε από εκείνα τα αστέρια του Χόλιγουν και της Αμερικής και ερχόμεθα εις τους αστέρες τους οποίους έχουμε μπροστά μας. Αστέρες του τραγουδιού είναι αυτοί οι οποίοι λέγουν εκείνα τα οποία δεν λέγονται. Είναι εκείνοι οι οποίοι υμνούν όχι κανέναν από τον κόσμο τούτο, αλλά από την κόλαση. Εξού και υπήρξε ένας εκ των αστέρων ο οποίος έλεγε «Δεν γουστάρω να σωθώ». Δικαίωμά σου, φίλε μου. Αν δεν θέλει να σωθείς, δικαίωμά σου. Το τραγουδά όμως και το τραγουδούν και τα μικρά παιδιά. Αστέρες της θεάς μπάλας. Όποιος ξεύρει και κλωτσά την μπάλα, αυτός αγοράζεται και πωλείται ως ένα ζώον τετράποδο. Εκατομμύρια δίδουν για να αγοράσουν έναν από αυτούς ο οποίος μπορεί και κλωτσά την μπάλα. Αστέρες του πλούτου,
αστέρες πολύσκοτοι, αστέρες οι οποίοι έχουν το χρήμα ως Θεόν, αστέρες τούτου του κόσμου, αστέρες οι οποίοι φέρουν και στην Ελλάδα μας δυστυχώς την σοδομία και τα μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο ερωτούν το ένα το άλλο, θέλει να γίνεις ομοφιλόφιλος, και απαντά το ένα με το άλλο, θέλω να γίνω. Πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε, τι θα γίνει η Ελλάδα μας, Σόδομα και Γόμορα. Αλλά τα Σόδομα και τα Γόμορα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι εις παράδειγμα όλων των αιώνων. Τα Σόδομα και τα Γόμορα, η αμαρτία αυτή ανέβηκε στο θρόνο του Θεού και έδωκεν ο Θεός πύρεξ ουρανού και κατέκαυσεν αυτά στας πόλεις. Θέλουμε να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Επισήμως στην Ελλάδα η μασοναρία, επισήμως στην Ελλάδα οι ομοφιλόφιλοι ομολογούν και λέγουν «Είμεθα ομοφιλόφιλοι». Το παράδειγμα στον κόσμο από το αστέρα του σκότους. Αδερφοί μου, πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε, στι σημείο να έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε ότι μετεμελήθην ότι έπλασα τον άνθρωπο. Δια το είναι αυτόν σάρκα. Δεν βλέπουμε τίποτε άλλο. Δεν βλέπουμε ότι είμεθα σημερινή και αυριανή. Δεν βλέπουμε ότι η ζωή μας δεν είναι διαρκής, αλλά ψεύτικη. Εις τούτον τον κόσμο ερχόμεθα και παρερχόμεθα. Και μετά αρχίζει η κρίση του Θεού. Τι θα πούμε, τι θα απολογηθούμε εν ώρα κρίσεως. Αδελφοί μου, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας σήμερα μας έδωκαν το καλό παράδειγμα να είμεθα αστέρες του ουρανού και να γράψουμε τα ονόματά μας στην Βασιλεία των Ουρανών. Μας έδωσαν το καλό παράδειγμα για να γίνουμε αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Να φυλάξουμε το μυστήριο της βαπτίσεως αμόλυντον. Να φυλάξουμε την τιμή μας, να φυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας, να φυλάξουμε την Ελλάδα μας. Πίστης, πατρίδα και τα δυο, τον Έλληνα δοξάζουν, τον κόσμο μας αλλάζουν, τον κάνουν δεύτερο ουρανό. Η πίστη και η πατρίδα, αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία πρέπει να δώσουμε τη θυσία, την πάλη, τον πόλεμο. Διότι, εάν δεν αγαπήσουμε την επίγειον πατρίδα, δεν θα αγαπήσουμε ούτε την αιώνιον πατρίδα. Όποιος αγαπά την παρούσαν πατρίδα, αγαπά και την επουράνιον πατρίδα. Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει να γράψουμε τα ονόματά μας στην Βασιλεία των Ουρανών και να γίνουμε κληρονόμοι και συγκληρονόμοι του Χριστού μας. Αμήν.